σας φίλοι μου, καλώς ορίσετε στη Σκαρίνου. Ευχήκαμε εκτός στούντιο και είμαστε στην πανέμορφη Σκαρίνου με την κυρία Αντρούλα Κεφάλα, που σας αρέσει πάρα πολλά, που οι εκπομπές μαζί της έχουν τεράστια επιτυχία. Και ήρθαμε εδώ γιατί είπα της Γαλάτια στο στούντιο η κυρία Αντρούλα μου να, ότι να κάνω ηλιωτές, πρόλαβα, ήταν άλλα τα υποχρεώσεις μας στο στούντιο, οπότε ήρθαμε στην πανέμορφη Σκαρίν. Είσαι καλά? Δόξα σε ο Θεός, καλώς ορίσετε ακόμα μια φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολλά. Ευχαριστήσει μας μεγάλη που σας ξαναπροσδεχούμαστε στον δικό μας τον χώρο. Να είσαι καλά. Και σας ευχόμαστε καθόλου. Καλές επιτυχίες ό,τι κάνετε. Γιατί έπια τη λίγο την τελευταία στιγμή η αλήθεια, γιατί είπατε ότι δεν προλαβαίνω στο στούντιο, κυρία Αντρούλα, πρέπει να έρθουμε και κάτω. Άνοιξε μας τις πόρτες της και θα μας δείξει πώς να φτιάχνουμε τις πιο τέλειες ελιόπιτες με μαύρες ελιές. Θα φτιάξουμε και μια ελιόπιτσα... Σε στή γλυκού, ναι. Σαν γλυκισμά με πράσινες. Με πράσινες ελιές. Έκαμε όμως και μαρμελάδα μόσφυλου που είναι να μας πει τα μυστικά της. Είπα σας και εγώ στο στούντιο και να σου πω και κυρία Αντρούλα μου κάτι. Η κάθε μια κάνει το με το δικό της τρόπο. Βέβαια, κάθε νοικοκυρά έχει το τρίκ της. Ναι, οπότε θα μου πεις τα μυστικά και αν προλάβουμε μετά. Ξέρετε που ξεκινήσαμε από την ερήμη που μας έδειξε η κυρία Μάρος Μιλή, να σας δείξω και τις δουλειές της κυρίας Αντρούλας. Γιατί είπαμε, είναι πολύ ταλάντη. Κυρία Αντρούλα, μα ξεκινήσουμε. Καλά. Ναι, βέβαια, καλό. Ο γιος, τα γκόνια, η νύφη, ενούλη καλά. Δόξα σε ο Θεός. Η χορτάνιδα πάνω. Δόξα σε ο Θεός. Οι φίλοι μας στο εξωτερικό. Για να τους πούμε ένα γεια σας. Μπράβο. Να σου στείλουμε την αγάπη μας. Είπαμε και στην Ελλάδα παρακολουθούν μας. Εγώ πιάνω άπειρα μηνύματα από την Ελλάδα πραγματικά. Το πιο ευχάριστο χρήσο μου είναι ότι πιάνουμε μηνύματα θετικά ότι είναι καλές οι συνταγές σας. Τις συνταγές μας κάνονται, σε ευχαριστούνται και τούτο είναι το μεγαλύτερο μας αμοιβή. Έτσι είναι. Και τα παραδοσιακά πρέπει να διαφυλάξουμε που τις πιο μεγάλες να μας μάθουν εμάς τις πιόνες, εμείς που να πάμε λίγο πιο μετά να μάθουμε τις άλλες πιόνες για να πιένουν οι παραδοσιακές συνταγές. Βέβαια. Οι παραδοσιακές συνταγές πρέπει να πιένουν από στόμα σε στόμα και να καταλήγουν στα σπίτια των ανθρώπων να ξυπνούν θύμησες, κυρία Αντρούλα. Να παρακαλέσουμε και τους νέους μας να δείξουν μια αγάπη πάνω στην παράδοση, διότι είναι κρίμα να χαθεί. Σωστό. Πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε ελιόπιτσες, γιατί χωριάτικες. Λίον απόγευμα είναι η ώρα του καφέ να φάμε καμιά βραστή. Ναι. Ελιόπιτες χωριάτικες. Θα χρειαστούμε 1 κιλό αλεύρι χωριάτικο. Ναι. 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο. 1 πιάτο, να ακούσετε τώρα συνταγή. 1 πιάτο γεμάτο ελιές ψιλοκομμένες. Ή τα πιάτο, τώρα να μου πεις μετά. Ναι. 1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Κόλιαντρο φυσικά. 1 κουταλάκι κανέλα. Εγώ βάλω κανέλα παρόλο που μου αρέσει. 2 σμοξυρό. 1 φακελάκι μαγιά 11 γραμμάρια ή 3 κουταλάκια μπέκετ πάουτερ. 1 και 3/4 του φλιτζανιού νερό, αλάτι, πιπέρι. Θέλαμε και ένα κουταλάκι ζάχαρη, έχουμε να μας φέρουμε. Εντάξει, θα βάλουμε και ένα κουταλάκι ζάχαρη. Να ζυμώσεις ή να ζυμώσεις. Όχι, να ζυμώσω εγώ, εντάξει. Για να είμαι δίπλα σου. Εντάξει. Θέλεις πρώτα όμως να κόψω τον μαϊτανό, τον κόλλιαντρο, όπως πάμε εξηγήσει αυτό και πραγματούθηκια. Να βάλω το αλεύρι στην κούπα. Εντάξει. Να κόψω εγώ τον κολλιάντρο για να κάνουμε προετοιμασία. Πόσο κολλιάντρο είναι να βάλουμε? Καλό, κόψε. Εντάξει. Θέλει κολλιάντρο. Εντάξει, θα κόψω. Έλα σου πω, βάλουμε κανέλα. Εγώ βάλω. Α, βάλεις. Εγώ βάλω λίγη κανέλα και μια μπρεσούα. Εγώ τώρα το αλεύρι τούτο που βάλαμε, εγώ να βάλω όλα τα υλικά μαζί. Εντάξει. Για να ζυμάρει. Βάλω ελάχιστο πιπέρι. Εντάξει. Θα βάλω λίγη κανέλα. Κυρία Ελένη μου, να μας δώσεις λίγη ζάχαρη μέσα σε μια κουπούα. Να πούμε και ευχαριστώ της κυρίας Ελένης που ήταν δαμέ και βοηθά μας. Είσαστε φίλες? Πάντα, χρόνια. Είσαστε γειτόνισσες? Όχι. Α, όχι. Από την πάνω γειτονιά. Άλλη γειτονιά, αλλά από τον καιρό που ήρθε στη Σκαρίνου, γιατί είναι από το Τρίκομο. Ναι. Είμαστε φίλες, πιέναμε μαζί δουλειά. Φυσικά έπαιρνα τις εγώ γιατί δεν είχα αυτοκίνητο. Κόψα λίγο. Ναι, κόψε κομμάτια. Να πεις του κόσμου να μου βάλεις μέσα στο μυαλό. Ναι. Να μου το επίθετο σου, κυρία Ελένη. Σύλου. Σύλου, έτσι, ξέρεις ο κόσμος. Σύλου. Είναι η κόρη του παπά Ιωακήμ που το Τρίκομο, που λειτουργούσε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Ναι. Τον οποίο εκτελέσαν οι Τούρκοι.
Και βάλε και το ελαιόλαδο μέσα. Ναι, τώρα να τα πούμε τα που βάλαμε μέσα, όλα μαζί. Να κόψω φρέσκο κρεμμυδάκι, είναι ξηρό. Να βάλεις ξηρό. Και ένα ξηρό και ένα φρέσκο, ναι. Κόψε το, να βάλω και έτον και θυκόσμιν, να τον βάλω. Στες ελιωτές, κυρία Αντρούλα, έχει παράλλαγες? Πολλές. Α, πολλές. Πολλές. Μπορεί να κάνεις και με φύλλο. Ναι. Μπορεί να κάνεις να τσιγαρίσεις το κρεμμύδι με λίγες ελιές, να βάλεις και τα υπόλοιπα μέσα. Τώρα, να... σε τούτη την χωροκατοική. Όχι. Άλλο, να πιέσεις φύλλο ξεχωρό. Πέ μου το να δούμε, μπορείς θυμάσαι να μου πεις την ταγή για κοινό. Ναι, πέ μου να δούμε. Το φύλλο είναι πάλι έναν κιλό αλεύρι. Ναι. Θα βάλεις μέσα κανέναν κουταλάκι baking powder, ναι. Διότι δεν θα βάλεις μαγιάζ στο φύλλο. Θα βάλεις 3 τέταρτα του ποτηρικού ελιόλαδο, ναι. Και 1 με 3 τέταρτα νερό, αλάτι, θα πιάνει να ξεκουραστεί, να μην είναι πολλά σφιχτό όμως, εντάξει, για να μην το φύλλο. Μαρουλάτων που λάλλουμε στην κουτά. Και θα, άμα ξεκουραστεί, ναι. Να ανοίξεις φύλλο. Και θα τη βάλεις μέσα, θα τη ανήσεις μέσα στο τηγάνι σου, ναι. Να βάλεις κρεμμύρι, να το τσιγαρίσεις λίγο, ναι. Να κοτσινήσει πολλά, να βάλεις μέσα τις ελιές σου, να τους δοκίσεις ένα γύρο. Μάλιστα. Και να βάλεις τα υπόλοιπα μπαχαρικά σου, λίγη κανέλα, λίγο πιπέρι, λίγο δυόσμο, ελάχιστον κολιάντρο. Και θα τα απλώσεις, άμα ναι. Γριώσεις, να ανοίξεις το φύλλο, ναι. Αφού τα κάνεις ρολό. Ναι. Έχεις σισάμι δίπλα. Ναι. Α, και βουτάς το σισάμι. Αν όμως δεν θέλεις πολύ σισάμι, βάλεις από πάνω λίγο νερό και κολλάς το σισάμι. Ναι. Και βάλεις τα στο φούρνο. Έλα σου πω τώρα που είπες σισάμι, έχω κάποτε απορία που κάνω τα ψωμιά μου. Εγκολλού. Εγκολλού. Εξαρτάται. Όχι, κολλούν και την ώρα, αλλά μετά που να το κόψω να το σερβίρω, λουβά το σουσάμι χαμέ. Βρασμένο, βρεμένο. Ναι, πάντα βράζω το και... την ώρα που το βάλεις το σισάμι, ναι. Το κάνεις το, πάντα να έχεις ένα ρούχο δίπλα σου, ναι. Να το τσιλάς πάνω. Το να σουσάμι, κάνε, ναι. Το κουλούρι, το ψωμί, ναι. Για να κάθεται. Πολλά, να το θωρεί να ολογιάλει. Εντάξει, και πέμουν και το μυστικό που κάνεις εσύ το σισάμι σου ξανά. Είπα το πολλές φορές. Πέτω, πέτω. Εγώ βράζω το, ναι. Κάλλω το στο τρυπητό μου. Βράζεις το πόση ώρα, ένα δυο λεπτά. Άμα έχω γλάσει, ναι. Κάλλω και τον αφρό μου, ναι. Μέσα να με μείνει. Ναι. Φτάνει χρυσό. Που λες, και βάλω του λίγο αλεύρι, δύο τρεις κουταλιές αλεύρι, ναι. Λίγο ξύδι και πλύνεις σκοτοκάλα και φυλάω το, στεχνώνω το και φυλάω το. Και βάλεις το και μες στην κατάψυξη. Ναι, αλλά άμα το βάλεις στην κατάψυξη, άμα το βάλεις τη διαδικασία τούτη που σου λέω, εγκολλά το ένα κουκούτσι με το άλλο. Ναι. Είναι παρατηρημένο. Μάλιστα. Να τα βάλεις ούλα μέσα. Ναι, ούλα μέσα. Ναι. Ούλα μέσα. Το λοιπόν, παιδιά, βάλαμε έναν κιλό αλεύρι. Ποιος σου το έκαμε το... Δώρον, η κυρία Αντρούλα, μια από τη Λευκοσία. Είμαστε στον λαμπαδιστή. Κουζίνα το... της Αντρούλας. Το λοιπόν, βάλαμε μέσα το αλεύρι, έναν κιλό αλεύρι. Ο Κυριάκος μου δεν το θωρεί τώρα, αλλά δεν πειράζει, το κάνω λίγο έτσι να το δει. Βάλαμε το ελαιόλαδο. Την κανέλα, μάλλον την κανέλα. Βάλαμε λίγη ζάχαρη, δεν είναι στα υλικά, αλλά η κυρία Αντρούλα βάλε και λίγη ζάχαρη. Έναν κουταλάκι λόγω τη μαγιά. Τη μαγιά, μπράβο. Ναι. Κανέλα, αλάτι, λίγο πιπέρι. Ναι. Το δυόσμο το ξερό, το κόλιαντρο το φρέσκο, έναν κρεμμύδι ξερό, έναν κρεμμυδάκι φρέσκο. Ναι. Και ζυμώνουμε τώρα. Ναι. Περίμενε. Θα μετρήσεις το ή να το μετρήσουν. Έλα. Όχι, δεν το μετρήσα. Θα το μετρήσω. Ένα κλονιμπό. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αρωματίστηκε. Είναι εντύπωτη. Ένα. Και τις ελιές δεν τις βάλουμε τώρα. Βάλουμε τις μετά για να δεν μαυρίσουν. Ναι. Προς το τέλος που να σκάμουμε. Ναι. Άμα θέλεις, κάνεις τη ζύμη, φύνεις τη να μπει, να ξεκουραστεί. Α, και μετά να το κάνεις. Κανονικά, εγώ να σου πω κάτι. Ναι. Βάλω και μια κουταλιά ξύδι, άμα τη θέλω να τις ώρα να τις φάεις. Κατάλαβες. Βάλω ναι. Και λίγο ξύδι κάποτε ή μια δυο στάξιο λεμόνι. Ναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Για για να κάνει crash crash, ας πούμε. Ναι, να τις ώρα που δεν στρώει την ώρα. Μάλιστα. Για να πω. Ή κι αν είναι ζυμάρι, άμα φουσκώσει, πιάνεις την μπάλα, ανοίξεις το στη μέση και βάλεις το στη μέση τις ελιές. Ναι, για να πάμε παντού. Ναι, να μην είναι μαυρισμένο. Εντάξει, ομορφή μου θέλει ακόμα λίγο νερό. Να του βάλουμε. Είπαμε που το αλεύρι εξαρτούνται πολλά πράγματα.
Είναι πάρα πολλά ωραία ζύμη. Τι άρεσε μου που τα... Δηλαδή, εγώ που είμαι μητσιά και λίγο βαρκούμε, μπορούσα να βάλω και μέσα στο μίξερ, ναι. Ναι, όπως είναι. Ας δω και ένα γυρό με το γκάντζο, μια χαρά που γίνεται. Εντάξει. Μια χαρά που γίνεται. Θα πρέπει να μου πεις, όχι κορούα μου, έβαρκεσαι ποτέ. Όχι, μάνα μου. Τώρα από νηστείες, δεν μπορούμε να κάνουμε συνήθως άμα έχουμε κόσμο να το τρατάρουμε που λαλούμε στην Κύπρο, να κεράσουμε. Είναι οι πηχίες, τα δάχτυλα, τα κατημέρκα τώρα. Έχει πολλά πράγματα. Είναι ο χαλβάς της κατσαρόλας που έτοιμαζε εγώ έναν ωραίο στο στούντιο προχτές. Ναι, έχει πολλά πράγματα. Όρεξη να έχει ο κόσμος και ήταν παλιά που είχαν οι στέσκες. Έκαναν τα τσελούθκια τώρα, ναι. Ναι, έκαναν τα με το χαρουπόμελο. Ναι. Χρήσαμε τα τσελούθκια, είναι εύκολη δουλειά. Ναι. Αλλά μια πρακτική που κάνω εγώ την Αγία Εβδομάδα, πιάνω από τα μακαρόνια τα δικά μας που κάνουμε με το σκλινίτσι. Κυριάκο μου, δεν τι ωραίο ζυμάρι. Ναι. Και κάνω τα, βράζω τα, χιονώνω το νερό τους, και βάλω τερατσόμενο. Και είναι πολλά πιο ωραίο από το τσελούι. Διότι ξέρεις το τσελούι είναι επειδή είναι σφίγγει λίγο. Ενώ τούτο είναι σφίγγει καθόλου. Νομίζω το μυστικό για το τσελούι. Θέλεις άλλο να το ζυμώσω? Όχι. Άιστο, είναι καλό. Να το σκεπάσουμε κάπου. Ναι. Λίγη ώρα. Και αν είναι να ετοιμάσουμε τις άλλες κάτι άλλο. Για να φουσκώσει λίγο να μπορούμε να σκάμουμε. Θα το κάνουμε αμέσως. Εγώ τώρα θέλω να μου πεις, ως που να το κάνω εγώ τούτο, να μου πεις πώς κάνεις τη μαρμελάδα του μοσφύλου σου. Έχουμε και ζουμί, δηλαδή αν θέλει να κάνουμε λίγο να δει. Α, και ζουμί. Έχουμε, είναι έτοιμο. Άρα, να σου πω κάτι, νομίζω. Α, να πάμε να κάνουμε βόλτα στο χωριό, ως που να τα περιποιηθώ εγώ δάμε, να φέρουμε και το ζουμί και όπως να θέλετε. Κάνουμε το ζυμάρι μας. Όπως πάμε θέλετε. Μια βόλτα στο χωριό, στην πανέμορφη Σκαρίνη. Φύγαμε. Επιστρέψαμε, τι ωραίο το χωριό, τι ωραία στενά, πραγματικά. Είναι να μπείτε στο χωριό, να κάνετε τη βόλτα σας και να περάσετε πανέμορφα. Και έχει χίλια πράγματα να κάνετε στη Σκαρίνου. Πάντα μαλώνουμε αν είναι η Σκαρίνου το κέντρο της Κύπρου ή Κοφίνου. Εγώ νομίζω είναι η Κοφίνου, αλλά παρόλα αυτά ελάτε πάρα τα λίγο που το κέντρο λάθος, της Κύπρου. Λάθος, μια ζωή είναι ο κόσμος. Ξέρει ο σταθμός της Σκαρίνου. Ο σταθμός της Σκαρίνου, σωστό. Το λοιπόν, εβάλαμε πάνω στη φωτιά το ζουμί που τα μόσφυλλα. Ναι. Δείτε τι ωραία μόσφυλλα είχε δαμέ η κυρία Αντρούλα. Ωραία, όρημα, μεγάλα. Να προετοιμάζουμε. Ναι, θέλω να μας δείξεις πώς τα προετοιμάζουμε. Τώρα φέρνουν μάστα, ας πούμε. Ναι. Η πρώτη μας δουλειά είναι να κόψουμε το φαλούκι. Και μετά με ένα μυτερό μαχαίρι να καθαρίσουμε. Α, καθαρίζεις τα ζωμικά το. Να φύτω ο μαύρο και την ώρα να μην μείνει σκουνιές οι μικρές. Οι κλωστίτσες τούτες μέσα. Ναι, να βράσουν, να βαρυψηθούν, αλλά στο τέλος πάλι πρέπει να βάλουμε έναν τρυπητό με έναν τουρπάνι και να τα κουλιάσουμε. Mm-hmm. Αλλά αφήνουμε το ζουμί να κρυώσει για να κάτσει. Ναι, και για να, για να βγει η πιχτίνη τους, γι' αυτό το αφήνουμε να κρυώσει, δεν το πιάνουμε αμέσως. Όχι, όχι, πρέπει να μείνει να κρυώσει λίγο. Λοιπόν, έχει αναλογία που βάλουμε. Ναι. Προσωπικά εγώ είπαμε, η κάθε γυναικοκυρά όπως θέλει κάνει το. Εγώ βάλω 5 ποτήρκα όπως τούτα που βάλα τώρα, χυμό, και βάζω 4 ζάχαρη. Πάντα χυμό, πρέπει να είναι ένα ποτήρι, η δική μου αυτή, πιο
λίγο το ζάχαρη και το λίγο χυμό. Το ζάχαρη. Τώρα εγώ τώρα έβαλα τα μέσα 4 ποτήρια, 5. Ναι. Θα βγάλω την. Μόλι έχω γλάσει το κιούλι, να το βάλω. Τη ζάχαρη. Πρέπει να έχω γλάσει όμω να το βάλω. Και άμα έχω γλάσει, βάλω τη ζάχαρη. Έχω γλάσει, αρχίζει να βγάλω τον αφρό. Να βγάλω το κιούλι. Το κιούλι, διότι πιάνει πιο τη μυρωδιά του. Παραπάνω φορέσαι με την ώρα. Ναι. 30 με 35 λεπτά. Mm-hmm. Από την ώρα που να έχω γλάσει καλά. Σε δυνατή φωτιά. Όπως είναι, στα σημεία την αλλάζω τη φωτιά. Okay. Και προς το τέλος βάλω μισό ποτήρι λεμόνι στα 5 ποτήρια. Ναι. Διότι άμα έβαλες το λεμόνι, mm-hmm. γίνεται η μαρμελάδα, αλλά γίνεται ένα σφιχτό πράγμα σαν την κόλλα. Ναι. Γίνεται όπως την γελατίνη, τρεμούλα, ναι. αν μπορεί να αλήφεται πάνω στο mm-hmm. ψωμί. Ναι. Διότι αν προσέξουμε και τους που γοράζουμε, νομίζουν πολλοί είναι γελατίνη. Θέλει το λεμόνι. Για να γίνει γελατίνη θέλει το λεμόνι. Οκ. Okay. Πες μου τώρα από την αρχή που βάλαμε τα, εξεπλέναμε τα τούτα, καθαρίσαμε ναι, τα. Ναι, και τρία νερά. Και να τα βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα. Πρέπει να βάλουμε νερό, ναι. να ταχώνει τουλάχιστον 4 με 5 δάχτυλα. Και άμα αρχίσουν και χογλού, να τα ανακατεύουμε. Να πιάνουμε την αφρό, να μην αφήκουμε μέσα. Mm-hmm. Γιατί ό,τι και να μου πεις, βγάλουν κάτι. Σκεπάζεις το που βράζει. Όχι. Όχι. Καθόλου. Και πώς είναι να περίπου το βράζεις. Πρέπει να ψηθούν. Να ψηθούν. Να, δηλαδή να βάλεις την κουταλιά να τα βγάλεις και να λιώνουν. Ναι. Εγώ όμω να σου πω Χρήσο, αφού βράσω, κάμνω και με πορτώ. Ναι. Άμα ψηθούσει, ναι. πιάνω ένα μαχαίρι, βγάλω τα κουκούτσα, ναι. πορτοποιώτα, και μετρώ το πόση ζάχαρη είναι, πόσο ποτήρια είναι, βάλω το στη ζάχαρη χλιαρά. Ναι. Βάλω με νερό, με τίποτα. Και κάνω το πώς γίνεται το κοιδονόπαστο, ναι. γίνεται μαρμελάδα, μαρμελάδα ναι. με το... Με τη φλούδα. Φλούδα. Να σου πω εγώ πώς το... Α, το έχω γλάσει. Ναι. Πάει μέσα και η ζάχαρη. Τι ωραίο ζουμί. Είναι ωραίο το χρώμα γιατί είναι και ψημένα. Είναι το χρώμα... Εξαρτάται. Ναι. Έκαμα με τα κόκκινα. Ναι. Ήρθε και λίγο πιο σκούρο. Ναι, έτσι είναι. Ναι. Επίσης, αν βάλουν κάποιο αν επιχειρήσει να κάνει 10 φλιντζάνια. Ως τα 8 έκαμα. Ναι. Τα υπόλοιπα, αν βάλεις 10, επειδή το βράζεις πολύ ώρα, μαυρίζει. Κάμε καραμέλα, μαυρίζει. Ναι, αλλά πάλι είναι ωραία. Εντάξει. Εγώ να σου Γαλιά πω... ήταν όλο μαύρη, μες στα ποτήρια που μας έτρατ, διότι ήταν το γλυκό του μοσφύλου, είναι μαρμελάδα που την έλεγα. Γιατί εκερνούσαν. Ναι. Εμείς που είμαστε μικροί, πηγαίναμε τώρα στις ελιές, περνούσαμε από ένα σπίτι έξω του χωριού, είχε μια γιουμακαρισμένη αγάθη, έτσι την έλεγα, ναι. στην Αχιλλέου. Ναι. Κλαίαμε να περάσουμε από την Αχιλλέου, γιατί ήταν πολλά φιλόξενοι, ναι. κρατούσε πάντα το κουταλάκι και το ποτήρι, το γλυκό, να μας αφάμε γλυκό. Ναι. Πήρες όμως, τι ωραία, ναι, θυμόμαστε. Να τώρα και μακαρίζεις τι. Ναι. Να σου πω εγώ τι κάνω, κύριε Αντρουλά. Γιατί και εμένα αρέσκει μου η μαρμελάδα του μοσφυλού. Τι είπα προχτές στην εκπομπή πώς τα κάνω, αλλά να σου πω ακόμα ένα. Του Κύπρου αρέσκει του η φλούδα, αλλά δεν την πορτοποιώ. Αρέσκει την να του βρίσκει μέσα. Και εκείνο που κάνω, αφού πιάνω το ζουμί, ξαναβάλω νερό μέσα και ξαναβράζω το και πιάνω το ζουμί και μετά πιάνω και η φλούδα και ξανακάνω το μαρμελάδα. Ξέρεις το ότι παλιά ναι. είχαμε μια οικογένεια, ήταν λίγο ναι. φτώχει να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Πάντα, έχει πάντα η κάθε ναι, εποχή ναι. της. Ζήταν μας εκείνα που βράζαμε και ξανά βράζαν τα και έκαναν μαρμελάδα των μωρών της και αν πιστεύεις ότι ήταν πιο καλή ναι, από εκείνη γιατί... που κάναμε εμείς που ήταν ναι, μετά. Γιατί λέμε να τα βράζουμε καλά τα μοσφυλά για να φτιάξει η πιχτίνη τους. Το κουκούτσι τους πώς ναι. Το κουκούτσι ναι, τους πώς για να ψηθεί καλά. Ναι. Πολλά ωραία. Είναι και κάποιοι γεύσιδες. Μετά του τα πιάνναν και κάνουν τα πίτες, ναι. Πίτες. Όπως μας έκαμε εσύ. Μα τι ωραίες που ήταν οι σικόπιτες σου, έκαναν μπαμ, αλήθεια που σου λάλο, α. Μακάρι να είσαι πάντα καλά να μας μαθαίνεις συνταγές. Χρήσο μου, οι συνταγές με εμένα, να απολογηθώ και στον κόσμο και όλα να με συγχωρούν. Εμένα είναι με το μάτι. Ναι. Να με συγχωρούν ορισμένα πράγματα. Εν πειράζει, πιέζω τη λίγο. Προσπαθώ, αλλά έμαθαμε το μάτι. Με νελάει μου έναν τέξα. Έχω δύο. Πολύ ωραία. Θέλει με πολύ ένα κάτι, μα φτάνει να είσαι ναι, κοντά τη.
να με αφή που την κασαρόλα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Γευσάτα πολλά. Ας σου πω κάτι, εφά δύο. Ήταν Ήταν σαν τον Μενέλαον και την Γαλάτια. Αρκεψέ. Ναι. Να φάω και έναν σαν εμάς, κυρία Αντρούλα μου. Τα άλλα ήταν σαν όξινα σαν Έπρεπε να μας φέρετε την Γαλάτια. Έχουμε την κλεισμένη στην πόλη, είναι ευκαιρία. Να φάω και έναν που εγκλήσεις σαν εμάς. Να τη συστήλουμε την αγάπη μας καλό. Γιατί μια χαρά είναι, αυτή είναι να συστήλουμε την αγάπη μας. Όχι, είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Κοίτα, όπως και με τη Γαλάτια στο στούντιο περνούμε τέλεια, έτσι και στα χορκά. Είναι πιο ωραία στα χορκά. Επειδή φκαινούμε έξω, αλλά και στο στούντιο είναι εκτιμητέων του τον που γίνεται, ναι. Διότι κάνετε μια πιο κοινωνική. Και ας σου πω και κάτι μεταξύ μας, επειδή μας ακούει τώρα, φκήγαινε έξω. Ο Μενέλαος, επειδή ασχολείται τόσα χρόνια, ήταν ο πρώτος τότε με τον κύριο Χαραλαμπίδη που ευκήγαν έξω, μετά με τον Χρήστο, τώρα μαζί μας. Ξέρει κόσμο, και ξέρεις ότι και οι κοινοτάρχες εκτιμούν τον και αγαπούν τον πάρα πολλά. Επειδή πρέπει να εκτιμήσει. Επειδή σε ένα στούντιο μαζί του, εμείς που μπήκαμε. Εμείς που μπήκαμε που βασαριζόμαστε. Το λοιπόν, πώς να γίνει η μαρμελάδα, εγώ να σας δείξω πώς είναι η μαρμελάδα της κυρίας Αντρούλης. Το άνοιξε το τούτο να είναι. Μα θέλω να το χαλάσω και γιατί θέλω να το φωτογραφίσω μετά. Α, ωραία, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Κυριακό μου, δεν είναι το ωραίο. Ένα αρχαίο της μαμάς μου. Γι' αυτό, ξέρεις, να έχεις ένα, να κάνεις ένα πρωινό, μπραντς που λαλούμε στα αγγλικά, μπουκόμα που λαλούμε στα κυπριακά και να το βάλεις τότε που πας στο τραπεζούι, όνειρο. Και δέτε την πώς είναι, και εμέναν έτσι μου αρέσει η μαρμελάδα. Να είναι όπως τον τζέλι, έτω. Δέτε το. Τούτον είναι και είναι πολλά θρεπτικό το μοσφυλό, ναι. Ναι, έχει πολλά συστατικά. Και για ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με τα έντερα τους, κυρία Αντρούλα. Ναι. Για τα έντερα μπορώ. Είναι φάρμακο. Να δοκιμάσω λίγο. Δεν έχουμε φρέσκο ψωμί, αλλά να δοκιμάσω να δω. Αχ, τούτη μυρωσκιά. Μυρωδάτο, τέλειο, μόσφυλο, δεν έχει πιο ωραία. Νομίζω η μαρμελάδα για μένα, η top, ναι. Σε 2-3 λεπτά είναι τι. Η top η μαρμελάδα για μένα είναι του μόσφυλου και η δεύτερη είναι το χρυσόμυλο. Γιατί είμαι υγροσίδησα, λαλώσας το. Μετά ξεκινούν ένα ωραίο, η μαρμελάδα ωραία γίνεται και με τα φύλλα του κηδονιού. Α, με τα φύλλα του κηδονιού, ναι. Πήγαμε και κάμαμε στην... στο Μονιάτι. Η Μαργαρίτσα, η μάμμα μου ήταν η μαρμελάδα της. Ναι. Έθελε πάντα να έχει φίλα του. Επίσης, και κάνει μας η κυρία... Μάντια είχε μίξε με το σέριν τους. Ναι. Ή με το πυρούν, είναι λιώναντα. Στο Μονιάτι πέρασαν πάρα πολύ ωραία, κάμαμε μας η Μεκηδόνια και βράμε και τον Ταλαντούχο, ότι... το αστέρι μας, τον Μάριο. Ξέρεις το ότι στο... έχω μια γνωστή μου που πιάνει ζουμί του κηδονιού και κάνει σου τσουκ. Α, ναι. Που θα κάνει το σαπάλο. Ελά, σε ρωτήσω, κυρία Αντρούλα, τώρα η μαρμελάδα ξέρουμε ότι έγινε. Σφίξει τα λεμόνια. Σφίξε μας τα λεμόνια. Άντε, κυρία Ελένη, μου δώσ' μου δύο λεμόνια για τον αποχήμο. Τι να τα κάνω εγώ, δάμε. Κυρία Αντρούλα, η μαρμελάδα γεννήσκεται άμα βγάλει τούτε τι μεγάλε τι παμπολούδε. Ναι, αλλά πρέπει να βάλουμε το λεμόνι τώρα. Και α ρωτήσω κάτι άλλο. Πε ότι εγώ κάνω δουλειέ τώρα και έχω την πάνω και έχω γλάζει. Ναι. Και τώρα, αν μένει με που πάνω, τι είσαι ένα σωστή. Ναι. Να βάλω μεταλλική κουτάλα από πάνω. Oh. Τι να κάνω. Ξύλο. Α, ξύλο. Και θα πάθει τίποτε. Όχι. Oh. Είναι ξυφυλά ποτέ τη. Ναι. Γιατί έλεγαμε ότι. Κάποιοι βάλουν το πάνω και ότι ελερώθηκε τον γκάζι, και ξέρω εγώ. Παθαίνουμε την καμιά φορά, δεν ναι, λέμε ότι δεν την παθαίνουμε. Και τον αποκλείω την τζάμε μπροστά σου, Κυριάκο μου. Έτω. Έχουμε συνεργείο δαμέ άψογο. Ευχαριστούμε κυρία Ελένη μου. Έλα μου. Σαν να είσαι δυνατό συνεργείο και όλα θα κάνεις. Σφίξα και τα τρία και να τα θέλει. Να βάλουμε έτσι λεμονούδι. Τη μαρμελάδα του τη βράζουμε τη δύο φορές ή μια. Όχι, έβραζες τη δύο, τέλειωσε. Τέλειωσε. Σκούρεψε, ήταν που πας. Ναι. Μα και πίση. Ναι, θα πήξει τώρα, αλλά να πήξει μετά. Όχι, έμπισε η δεύτερη φορά. Α, έμπισε η δεύτερη φορά. Ότι κάνεις... Ναι. Κόψαμε τη φορά του, είδες, βάλαμε το κουτάλι.
είχαμε τα. Και το λεμόνι πάντα βοηθά τα και να διατηρηθούν, ναι. Όχι και να διατηρηθεί, να κάνει και την τρεμούλα. Α. Πολλοί λαλούν για το ζαχάρωμα, αλλά το δεν έχει να κάνει με τούτον ειδικά το γλυκό okay. με το ζαχάρωμα. Εγώ νομίζω ότι τούτο, το, σαν τον τζέλε, γίνεται. Θεωρείς μισό κιλό περίπου. Ναι. Μισό ποτήρι περίπου. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι τούτο που γίνεται σαν τον τζέλε, πόση ώρα να το βράζεις. Όχι. Όχι, α. Όχι. Είναι που γίνεται η πιχτίνη του με το λεμόνι. Ναι. Δεν πειράζει, δεν πήγαν κανένα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τέθηκαν ώρα, τέθηκαν ναι. λόγια. Άρα και βάλεις το, α. Έχει ένα κουκούτσι, δεν πειράζει, να το δοκούμε το μενέλαο να το φάει. Λαλείς. Ναι. Να το βάλουμε στο μπουκαλάκι του. Εντάξει. Εντάξει, φαίνεται αν μείνει και πας στο... Μα δε τι ωραίο χρώμα, αλήθεια. Έκανε με εντύπωση το χρώμα. Είναι εξαιρετικό. Κοίτατε, σε λίγη ώρα κάναμε τα τέλειωση. Πανέτοιμη μαρμελάδα. Ναι, τώρα μα ξαναφουσκώσει, σημαίνει θέλει κλείσιμο, διότι δεν έδεσαι. Ναι. Πώς δεν το καταλάβουμε ότι έδεσαι. Άμα κάνει, άμα φύγει. Αμα γίνω ο αφρός ο ψηλά. Ναι, γίνω το ψηλό. Και να σου πω, γιατί ήταν τόσο καθαρό το ζουμί σου και να βγάλε πολύ ξαφρίσμα. Επειδή καθαρίζεις το από την ώρα που το βράζεις το πρώτο. Κάνω τα πρώτα. Πάει, πάει, πάει. Δεν πάει που πότε. Είμαι εδώ, δεν πάει που πότε. Θα το χάσουμε. Όχι, δεν το χάνουμε. Ας το σωσάσω εγώ. Το είδες το. Διότι που τα βράζω εγώ. Ξαφρίζεις τα. Ξαφρίζω τα πρώτα. Δεύτερο, που τα βγάλω από τα μόσφυλλα και αφήνω το ζουμί, αφήνω το και κάθεται. Ναι. Κουλιάζω το, αφήνω το να κρυάνει και ξανακουλιάζω το. Α, και ξανακουλιάζεις. Συντήνει να μην αφήκεις τίποτε μέσα. Ναι. Μετά τον αφρό που βγάλει λίγο, μα βάλεις τη ζάχαρη. Ναι. Η ζάχαρη πάντα βγάλει. Mm-hmm. Το κοίτα, είδες να βγάλει αφρό για τίποτε, γιατί είναι καθαρό. Ναι. Είναι τέλειο. Εδώ τώρα. Δεν πέφτει που το κουτάλι. Ναι. Κυριακό μου, θα σου κάνω έναν πλάνο για να πάμε διάλειμμα, να κάνουμε ένα καφεδάκι, δε. Δες το, το ένα που κάνει, το άλλο που το κόψαμε, το άλλο που να το φάμε. Φύγαμε, πάμε διάλειμμα για να φουσκώσει και το ζυμάρι μας, να κάνουμε τις ελιόπιτες μας και θα κάνουμε και την ελιόπιτα με τις πράσινες ελιές. Φύγαμε, διάλειμμα. Από το διάλειμμα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την ελιόπιτα με πράσινες ελιές. Είναι κάτι διαφορετικό και πραγματικά θέλω να μάθω να κάνω τη σύνταγη και μετά να τελειώσουμε και τις άλλες μας τις ελιόπιτες, να τις βάλουμε μέσα στο φούρνο αφουσκώσουμε να τα ψήσουμε. Ναι. Να πω τη σύνταγη, κυρία Ντρούλα μου, για την ελιόπιτα με πράσινες ελιές θα χρειαστούμε ένα φλιντζάνι ελιές πράσινες, ένα γκρεμμύδι, ένα φλιντζάνι χυμό πορτοκάλι, ανάμιση φλιντζάνι άσπρων ανθρακούχων αναψυκτικό. Μισό φλιντζάνι σπορέλαιων, το ηλιέλαιο που λέμε. Μισό φλιντζάνι αλεύρι φαρίνα. Όχι. Ό,τι να είναι. Δεν πειράζει το αλεύρι. Και φαρίνα. Τρία κουταλάκια μπέκε πάουτερ. Λίγο κόλιανδρο και λίγο δυόσμο ψιλοκομμένο. Το αλεύρι μας είναι μισό φλιντζάνι. Όχι, μισό κιλό. Α, μισό κιλό. Εντάξει, συγγνώμη. Μισό κιλό. Πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Πάμε να βάλουμε, βάλουμε τα υγράουλα μέσα. Το χυμό πορτοκάλι. Το λάδι. Να μετρήσουμε το λάδι. Μάλιστα. Έλα, γιατί έβαλα το δαμέ. Πίσω να έφερα μισό. Έλα εδώ. Έλα, 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 έλα. Μπράβο. Είναι ακριβώς ό,τι πρέπει. Ναι. Μπράβο. Το αναψυκτικό νομίζω. Ναι. Μετρημένο. Μάλιστα. Τώρα, ως βάζος ποτούν τους αρχαίους. Με τα ποτήρια του Χρήσου. Ναι, πολύ ωραίο. Λοιπόν. Μάλιστα. Τι έχει άλλο. Τώρα τελειώσαμε. Εντάξει, ανακάτεψε τα λίγο. Μάλιστα. Να, όχι. Να βάλουμε το θυγιόσμο, τον κόλιαντρο, το κρεμμύδι. Μάλιστα, φρέσκα γινά. Ναι. Κρεμμύδι, λίγο μεγάλο το κρεμμύδι. Εντάξει, βάλω όσο θέλω. Θα το βάλουμε λίγο όλο μαζί. Ου! Σιγά. Κάμα εφέ. Το λοιπόν.
Θα βάλουμε σιγά σιγά το, το αλεύρι. Αλεύρι. Ναι, χτύπινε το να μένει βολιά. Τώρα να δούμε το διαφορετικό τη της ελιοβιτσάς. Τα υλικά βασικά είναι όπως κάνουμε την άλλη, είναι απλά τούτη με πράσινες ελιές. Διαφορετική γεύση. Ναι, σίγουρα. Να βάλουμε δυο σμοξερών ή θέλουμε. Βάλαμε το φρέσκο, αλλά εγώ να βάλω προαιρετικά έτσι. Οκ. Okay. Και θέλει και ο baking powder. Μετρημένο το baking powder. Άρα είπαμε, βάλαμε. Μισό κιλό αλεύρι φαρίνα, τρία κουταλάκια μπέκερ πάουντερ. Εγώ να σου πω μια γνώμη. Ναι. Θα βάλω μια μπρέσα κανέλα. Κανέλα. Μπράβο κυρία Αντρούλα, είσαι δική μου. Διότι αρέσκει μου πάνω. Ναι, και εμένα. Το λοιπόν. Και τώρα θα μετρήσουμε και τις ελιές μας. Α, είπες ένα φλιτζάνι πράσινες ελιές. Εντάξει. Αφαιρούμε βάλω... το κουκούτσι. Ναι. Εντάξει, θα βάλουμε και ελιές παραπάνω και πειράζει. Όχι καλέ, για όνομα του Θεού. Καλύτερα να έχουμε. Ναι. Ωραίο το κέικ. Έλα. Έλα μέσα οι ελιούες. Να βάλω και από την τζάπη μου. Έλα, κάτι, βάλε, βάλε. Είμαστε λάρτσοι εμείς, μια χαρά. Ναι, δεν τα λυπούμαστε. Δεν τα λυπούμαστε. Άρα τώρα βάλαμε όλα τα υλικά. Ναι, ναι. Ανακατέψτε, τέλειωσε. Τέλειωσε. Τα τρία λεπτά βγαίνουν. Δυο λεπτά και σε δημοκρατία. Έλα, μέσα να τα βγάλουμε τα... Εντάξει. Λοιπόν, να πιάσω λίγο από το λάδι που έμεινε εδώ κάτω και να λασκιάσω το ταψί μας. Θέλουμε έναν ταψί ή μπορούσε να ήταν στρογγυλή φόρμα για κέικ. Ναι, γίνεται και στην τρίτη, αλλά επειδή είναι λίγη ποσότητα, θα γίνουν το μεγάλο μεγάλο. Ναι. Ευχαριστούμε και τους δύο. Και πάει μέσα. Μα τι ωραίο αφράτο μου φαίνεται. Πολλά ωραία που γίνεται. Πολλά ωραία. Αν ήθελα που πάνω έβαλα και σισάμι, σαν το πολλό πάει. Εν ξέρω, εν το δοκίμασα. Πρέπει να του πάει, γιατί είναι... Ξέρεις γιατί την εκράτουν έτσι κουπά. Ναι, για να φαίνεται ο κύριο... Για τον κυριάκο σου, έλα, θωρεί το πίσω του ρινού. Ναι, αλλά φαίνεται να μαζεύκουμε. Μια χαρά. Πόσο είναι ώρα ψήνουμε. Τούτο θέλει γύρω στα 45 με 50 λεπτά γιατί... 180 προθερμασμένο φούρνο. Ναι, να στεγνώσουσαι, να μην είναι πολλά υγρή. Είναι πάρα πολλά φρούγιο το κέικ. Πάρα πολλά φρούγιο. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και τις ελιόπιτσες να τις τελειώσουμε γιατί ο κόσμος καρτερά και έλα, μάνα μου. Και τούτο να πάει στο φούρνο. Να πάει στο φούρνο. Βάρουμε το δάμε και να το πάρουμε μετά στο φούρνο. Έλα. Πολλά ωραία. Πάμε τώρα να δούμε το ζυμάρι μας. Που το αφήσαμε έτσι λίγη ώρα να ξεκουραστεί. Ού, κοίτα. Ναι. Δεν είναι το ωραίο να φράτο που έγινε. Εφούσκωσε. Ναι. Βάλαμε τις ελιές. Το πιάτο μας δάμε, έναν περίπου για να δούμε. Α, δείτε το πιάτο παιδιά. Εγώ βάλω ξέρεις. Εντάξει, βάλε, βάλε, αμέν τις γύρεις όμως, ας δύο λεπτά. Εντάξει, μάνα. Έλα. Να το κάνω και τούτο, νάτε για σας, να μου να κάνω. Έως χαρχάρι. Ένα. Να θέλεις τρία ποτήρια. Τρία ποτήρια, δύο, ναι. Τρία. Τρία ποτήρια άρα. Το ένα πιάτο της κυρίας Αντρούλας είναι τρία φλιντζάνια. Και τι είναι να κάνουμε τώρα. Τις ζυμώσεις. Ζυμώσεις. Αφού στις άρχισε να είσαι τελειώσεις. Μάλιστα. Είδες την ώρα που φουσκούσε. Ναι. Πολλά ωραία. Να πούμε ότι τις ελιές δεν τις βάλουμε και από την αρχή, γιατί άμα ζυμώσουμε πολλά, κυρία Αντρούλα, μου να μαυρίσει ναι, το ναι, ζυμάρι μας. Ναι, να μαυρίσει τέλεια το ζυμάρι. Υπάρχει και άλλη μια ενδοχή. Mm-hmm. Αν δεν θέλουν καθόλου να μελαχρινέψουν, ναι. Να μαυρίσουν. Κιάνεις. Κιάνεις το κομμάτι, ναι. Sorry, κάνεις το έτσι, ναι. Ανοίγεις ένα... Μια μπίτα. Ναι, βάλεις ελιές, και με ποτέ δεν είμαι πιο με να λες. Έτες. Ναι. Έτσι, κλείστες. Έτσι, έτσι. Ορίστες. Ναι. Άρα, όλες έχουν μέσα ελιές τώρα. Έτω. Τελειώσει. Ενώ, ας πούμε τώρα να ναι. Γίνουν ουλόν. Εμείς πόσο είναι να σκάμε τις ελιές μας. Να σκάμε μεγάλες. Εντάξει. Να σε ρωτήσω, επειδή εσύ μας έμαθες. Ναι. Τούντες ελιόπιτες τώρα θα μπορούσα να αφαιρέσω ένα φλιτζάνι, ένα αλεύρι και να βάλω σιμιδάλι υψηλό. Είναι επειδή πολλοί δεν το έχουν ευκουσίν, δεν είπα. Εγώ είμαι πάντα που βάλω σιμιδάλι. Επειδή εσύ μας το μαθαίνεις και είπα. Εγώ όπου πάω λέω το σιμιδάλι είναι το κάτι άλλο να μπαίνει. Απλώς
για να μην νομίζουν πολύ ότι... Τώρα που να τις ξαναπλάσουμε, να τις ξαναφύγουμε να βγούμε. Ελάχιστο, ναι. Και θα ψήσουμε... Στους 180 βαθμούς, ναι. Γύρω στα 50 λεπτά. Μάλιστα. Εξαρτάται φυσικά και από το φούρνο του καθενού. Ναι. Τώρα είμαστε έτοιμες να πλάσουμε. Ναι. Πάμε. Έλα. Μάλιστα. Τώρα σταυρώσουμε. Μάλιστα. Και βάλουμε τη δύναμη του Θεού. Θα κόφουμε κομμάτια. Τόσα περίπου. Ναι. Περιποιήσου το καλά πάνω στο ξύλο. Κάμε το να γυαλίσει. Το σκιάρτισμα που λέμε. Ναι. Άμα γυαλίσει, όχι πολλά να το ψήλας, γιατί έχει πολλά υγρά. Έτες. Μπράβο. Τούτη πάει και ολόι σατσί. Α. Άρα πιάνουμε, πλάσουμε την. Και φαίνεται έχει λίνη υγρασία μέσα, οπότε αν τούτο μετά είναι να σηκά κράσ. Έχει υγρασία διότι είναι ο κόλιανδρος, είναι το ναι. Κρεμμύδι. Έλα. Τι πάμε. 180, να σε αφήσουμε λίγο να ξαναμπούν, δηλαδή βασικά που το πρώτο ζυμάρι θα το σκεπάσουμε, θα το αφήσουμε μια ώρα να φουσκώσει. Ναι. Μετά θα βάλουμε μέσα τις ελιές μας, είπαμε, θα τις σχηματίσουμε, θα τις ξανασκεπάσουμε, θα σε αφήσουμε ακόμα λίγο να μπουν και μετά ψήνουμε 150 βαθμούς, 180 βαθμούς για 50 λεπτά. Ναι. Και είναι έτοιμες. Θέλω και ένα μικρό δισκούι από κάτω. Τώρα να βάλω ακόμα δύο δάμε, ναι, το σφορεί. Ναι, είναι σφορεί. Και τούτο να βάλουμε ένα γκάουμε μεγάλη. Α. Μπράβο κυρία Αντρούλα. Και πρακτική κυρία Αντρούλα. Έμα μίνι. Είδες. Κάνουμε και μια ελιόπιτα. Να δούμε δάμε της γειτονιάς. Έτσι θέλει με τίποτα. Έτσι θέλει. Έτσι πολλά. Τέλεια. Ήταν η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στις ελιόπιτες, εν και της εποχής οι ελιές. Και θα ρωτήσω τον Μενέλα, αν έχουμε χρόνο θα μου ξαναπείς πως κάνεις τις ελιές σου. Είπες μας και προχτές που είμαστε στην Κοφίνου, αλλά να μας ξαναπείς γιατί ο κόσμος θέλει να ξέρει. Τις ελιές τις μαύρες ή τις πράσινες. Και τις κοιό. Περίμενες και λεπτά. Μενέλα, έχουμε ώρα. Έχουμε. Έλα κυρία Αντρούλα, πέ μου για τις ελιές σου πως τις κάνεις. Τις ελιές τις πράσινες. Μάλιστα. Σπάζοντες. Ναι. Βάλω τις, μες στο νερό όμως που τις σπάζω, πάντα βάλω λίγο λεμόνι. Ναι. Μισό λεμόνι, σφίγγω μες στο νερό. Μόλις τις σπάσω... Περίμενε, φέρνω σου τις ελιές, πλυνίσκεις τις ή όχι. Θέλω να τις πλύνω, σπάζω τις. Σπάζεις τις, ναι, απευθείας. Μες στη σίκλα με το... Ναι. Έχω... Νερό με λεμόνι. Νερό με λεμόνι. Ναι. Και... Φαινώνω το πρώτο και ξαναβάλω λίγο λεμόνι και αφήνω στην άλλη ημέρα. Αλλά πάντα προσέχω να σκεπασμένε, να μην έχει στην επιφάνεια από πάνω. Γιατί είναι να μαυρίσουν. Είναι να μαυρίσουν. Μάλιστα. Είδα και το ειδικό ξύλο που έχει. Ναι, αύριο. Ευκολία. Ναι, βάλει το, βάλει τι ελιέ. Βάλω πάνω σε δύο καρέκλε ή ποτήλια καζού και κάτω είναι η σίκλα. Και κάθομαι και σπάζονται. Την άλλη ημέρα βγάλουν έναν αφρόνι. Ναι. Πλυνίσκονται καλά, κάνω την αλάρμη μου. Η αλάρμη μου είναι 7-1. Μάλιστα. Αλλά... Χοντρόν αλάτι. Ναι. Ναι. Χοντρόν αλάτι. Ναι. Αλλά με το ίδιο ποτήρι που μετρώ το νερό, μετρώ και το αλάτι. Ναι. Δεν γίνεται ένα διαφορετικό. Σωστό. Βάλω το αφαιρώ μισό ποτήρι νερό και βάλω λεμόνι. Παλιά έκανα τα 6 νερό, ένα λεμόνι. Τώρα λίγο στέψαω στο λίγο. Αλλά οι ελιές για να διατηρηθούν δεν πρέπει να γλυκάνουν πολλά πρώτο. Θέλω σκοτεινά και να προσέχουμε να μην εμπω πάνω, να, τες, να, μπολέ, να μην επιπλέουν μέσα στο δοχείο γιατί χαμνίζει. Στο δοχείο που το βάλεις μέσα, βάλεις λίγο ελαιόλαδο που πάνω ή όχι. Συνηθώ διότι εμένα είναι οι μπουκάλες που το βάλω. Εκείνες που το βάλω με τα χαλούμια και πιέζουν. Αν όμως βάλω σε μπουκάλες συνηθισμένες, βάλω ένα κομμάτι νάιλο. Ναι. Κόφκο νάιλο που το σακούει, βάλω το και βάλω από πάνω μια μπετρούλα για να τις κρατεί κάτω. Μες στο δοχείο μας που να φυλάξουμε μέσα στο ντουλάπι. Αλλά θέλει σκοτεινά, σκοτεινά ή μια γκάσια χάρτενη, κάπου που να μην τη θωρεί φως για να μείνουν πράσινε, να μείνουν καλές όπως το λάδι. Ναι. Το λάδι να μην το θωρεί το φως, μείνει πράσινο. Αν μένει στο φως, στον πολύ καιρό γίνεται σαν το να σας πω ότι η κυρία Αντρούλα υποδέχτηκε μας με ελιές και χαλούμι που τη θεία την Ελένη δάμε στα Λεύκαρα
Και οι ελιές της ήταν τέλειες. Και λέω της κυρία Ντρούλα, έκαμε φέτος ελιές. Όχι, λαλή, μένει περσινές. Λαλό, σας ακολουθήστε τούτο που σας είπε. Μια, σπάζετε τις μέσα σε νερό και λεμόνι. Αλλάσσετε το νερό και βάλετε καθαρό λεμόνι μέσα. Ναι. Αφήνετε μια μέρα και μετά κάνετε τους την αλάρμη. Ναι, ναι. Κάλουμε τον αφρό που πάνω την άλλη ημέρα που να κάνει που πάνω. Να φύγει. Ο κίζουρος τους ναι, πλέον τον ελιό. Ναι, ναι. Ναι, να καθαρίσει. Το λοιπόν, και έπαιμα και για τις μαύρες τις ελιές, εκόψαμε τις που την ελιά. Κοίταξε, οι ελιές οι μαύρες, κάθε τόπος κάνει τις διαφορετικά mm-hmm. και το τρίκ του. Εγώ να πω την προσωπική μου. Πάντα. Πάντα, δικό μου. Θέλω να παρεξηγούμε ναι, ναι. να μου λάλλουν, μα εγώ έτσι. Έτσι. Ελιές οι μαύρες, βάλω τις 3 με 4 ημέρες στο νερό και αλλάσω το να φύγει ο δάκος. Το ναι. σκουλουκούι που έχουν μέσα. Διότι είναι τέλειες τώρα ναι. οι ελιές. Άμα τις βγάλω τις μες τις κάσες, ραντίζω τις κάθε μέρα λίγο νερό για 2-3 ημέρες και μετά αρχίζω και βάλω τους κάθε μέρα λίγο αλάτι με ένα ποτήρι νερό για να φτιάξει πάλι ο τσίζερος που βγάζω χρόνο. Έμα κάνω λίγες ημέρες, πιάνω καμιά να φάω. Άμα δω ότι ξεκολλά που το κουκούτσι, σημαίνει είναι έτοιμες. Κάνω αλάρμι και βάλω τις μέσα. 8 ποτήρια νερό, έναν αλάτι, διότι βάλω πιο πολύ στούτο, πιο αραιήν αλάρμι, λόγω του ότι τις αλατίζω λίγες ημέρες που βάλω. Ναι, που όσο να είναι, πιάνει τις κάτι. Ναι. Το... επίσης, άμα να μην τους να φύγω κανένα δοχείο χωρίς αλάρμι να διατηρηθούν. Βάλω κάθε δυο φούχτες ελιές έτσι καλές. Βάλω ένα μονόσερο άλλας. Αλλά πρέπει να έχω 9 σχεδόν μέρα παραμέρα, κάθε να μέρα τις ανακατεύκει. Να τις ανακατεύω ώστε να, ναι. να τις απειώ για να κατεβάζουν αλάρμι, ζουμί, ναι, ναι, ναι. για να πιάνουν σε ούλες, γιατί δεν γίνεται υπό πάνω να μείνουν πικρές. Τι είναι στις 40 μέρες το νερό που να κάνει σωνώνουμε το άμα είναι τις κόμες τα φυσκιασμένες. Εγώ βγάλω τις τσίνες και βάλω τις στη φρίζα, να λέγει ειλικρινής. Δεν έφυγα ποτέ μου, διότι κάνουν έναν ασπρούι, ένα ναι, κάτι ναι. μέσα και δύσκολο να τις ξεπλύνεις. Ναι. Γι' αυτό τούτες είναι η διαδικασία μου κάνω. Ναι. Μόνο τα εξιδάτες, είπα, σας εξήγησα σας τα και άλλη φορά, κάνω τις με 3 χαράδρες με τη λεπίδα, βάλω τις 4-5 μέρες στο νερό να γλυκάνω, αλάρμι, 40 μέρες και μετά λάδι με εξίδι. Η αλάρμι σου? 8-1. 8-1. Ναι. Κυρία Ντρούλα μου, να είσαι στις ευχές μου, ξέρω να μου πεις σε πιο μητσά, αλλά ξαναείπα σας το, άμα διάτε ευχές μέσα από την καρδιά σας, πιάνω. Εύχομαι τους να δοκιμάζουν τις συνταγές μας και να έχουν καλές επιτυχίες. Θα αύριο θα δείξουμε. Θα το πω που τα τώρα, για να μείνετε συντονισμένοι, θα κάνουμε μπαρπούνια φιλέτο σαβόρο, μια τέλεια συνταγή. Η κασαρόλας. Ναι, και επίσης θα κάνουμε σπανακόπιτσα. Θα μας δείξεις μια νηστίσιμη σπανακόπιτσα που ο κόσμος θέλει τώρα να Άξι. Τρώει κάτι στις νηστίες. Συμφωνεί? Ναι, συμφωνεί. Φίλοι μου, ευχαριστώ σας πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο, να περνάτε όμορφα και να σας δώσω ένα φιλί τώρα έτσι ποτζίνα τα ωραία, γιατί αξίζετε το. Να, αγαπώ σας πάρα πολλά. Γεια σας. Γεια σας.